Αλλά εμείς θα φύγουμε, θα πάμε κάπου στο Αιγαίο να συναντήσουμε τον αγαπητό Αντώνη Γάκη, ο οποίος θα μας βοηθήσει για θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή τελευταία μέρα του Αυγούστου, εδώ από τη Σαντορίνη σήμερα. Πρώτα τυπούμε. Δεν είμαστε στη Νάξο, όπως συνηθίσαμε. Πώς είστε, καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, ήρεμα. Εσείς, λοιπόν, πώς είπαμε? Εξαντληθήκαν και πέρα τα γλυκίσματα ή όχι? Όχι, δεν έχουμε σήμερα καθόλου, γιατί λείπει ο Μανώλης, προς γνωστό αυτός φταίει για όλα, οπότε μια χαρά είμαστε. Μπορεί λοιπόν εκεί πέρα μην ήρθαν τα γλυκίσματα, αλλά η ανθρωπότητα εξάντλησε ήδη τους πόρους της γης για φέτος μέσα σε 234 ημέρες. Μια χαρά το πάμε. Η ανθρωπότητα λοιπόν εξάντλησε τους φυσικούς πόρους που μπορεί να ανανεώσει η γη φέτος μέσα σε 234 ημέρες. Αυτό λοιπόν το στοιχείο μπορεί να μην ακούγεται καλό, αλλά κρύβει ένα καλό στοιχείο μέσα του. Ότι πέρσι λοιπόν το κάναμε αυτό μια εβδομάδα νωρίτερα. Φέτος λοιπόν η γη άντεξε μια εβδομάδα παραπάνω, και αυτό έγινε λόγω της πανδημίας και του lockdown, ότι ήμασταν πιο αδιφάγοι κατά λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί η γη είχε στόκ, θα μας κατέβαζε τα λωρά και ρολά της και θα μας έλεγε ότι δεν έχουμε άλλο, ξεπουλήσαμε. Δυστυχώς λοιπόν, για μια ακόμα χρονιά ο άνθρωπος εξαντλεί πολύ γρήγορα αυτά που έχει η φύση να προσφέρει. Σε ένα δεύτερο νέο το οποίο έχουμε, αν συγκρίνουμε το Αιγαίο με το Ιόνιο, βλέπουμε ότι τα μελτέμια τα οποία, θυμάσαι, είχαμε κάνει λόγο για τα μελτέμια τα οποία υπάρχουν στο Αιγαίο, κράτησαν πιο δροσερά για την επιφάνεια της θάλασσας στο Αιγαίο. Κατά πόσους βαθμούς λες σε σχέση με το Ιόνιο? Τουλάχιστον 3. Είσαι μέσα, είναι 3-6 βαθμούς λοιπόν το Αιγαίο μας πιο δροσερό από το Ιόνιο. Δηλαδή αν κάποιος πάει να κάνει ένα μπανάκι σε Ζάκυνθο, θα αισθανθεί τη θερμοκρασία του νερού να είναι λίγο πιο ζεστό από μια παραλία εκεί πέρα στην Αγία Άννα, στη Μικρή Βίγκλα ή εδώ πέρα στον Περίβολο. Έτσι, βρω. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο σημερινά νέα για το περιβάλλον, αλλά επειδή πάντα πρέπει να πούμε και να γινόμαστε πιο σοφοί, να πούμε τι μας είπε ο Μαντχάντα Μαγκάντι, αυτός ο μεγάλος συνδός πολιτικός και επαναστάτης, ότι υπάρχει επάρκεια αγαθών στον κόσμο για τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά όχι για την απληστία του. Αυτό λοιπόν συνάδει και με αυτό που είπαμε πριν, ο Γκάντι καλά τα είπε χρόνια πριν, από την όμορφη Σαντορίνη, πολλά χαιρετισμού στο όμορφο Aegean Voice, στην Άξο και όπου ακούγεται ο όμορφος σταθμός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.